πλατό. Ελάτε κύριε Ρίγα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε. Καλημέρα. Γραμματά. Καλημέρα. Ελάτε. Να... Τα βρέξαμε πάλι. Έρχεται το χρήμα. Έχουμε ρίξει πολλές φορές καφέδες, νερά, λεφτά δεν παίρνουμε. Να είναι τυχερή η ΕΡΤ, να πηγαίνει όλο καλύτερα στις εκπομπές της και στην άποψη. Να φωνάζει τώρα το γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ και σου λέει ναι, έρχονται λεφτά μετά το τριμόνιο. Να στο γυρνάει για την ΕΡΤ. Τι έβαλες, το θεματολόγιο έβαλες για να σκουπίσεις. Κύριε Ρίγα, να ρωτήσω κάτι για να μην θεωρηθεί κιόλας ότι αυτό δεν το ρωτάμε. Έλεγε νωρίτερα εδώ στη σύνδεση που είχαμε με τον δημοσιογράφο του πρώτου θέματος, τον συνάλληλο Δήμητρο Μαρκόπουλο, για το θέμα του Ρουβίκονα. Σας κατηγορούν για το θέμα του Ρουβίκονα, ότι ανήκει ουσιαστικά στις τάξεις σας. Ότι τους καλύπτετε, ότι λέτε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν είναι ακτιβισμός. Θα θέλαμε μία δική σας τοποθέτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω τώρα, γιατί αρχίζουμε με το θέμα Ρουβίκονα, ενώ είναι πάρα πολλά θέματα και νομίζω άκουσα και τους δύο δημοσιογράφους τους. Θα απαντήσω ευθέως. Σας είπε μάλλον για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί θα μας κατηγορήσουν ότι δεν τα λέμε. Αλλά και γιατί έτσι επίσης. Γιατί μπορούμε να βάλουμε την ατζέντα δημοσιογράφους στις συνεντεύξεις. Κύριε Λασκαράτο, δεν υπάρχει καμία κάλυψη ως προς τίποτα. Αν αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, εγώ να ρωτήσω. Συμβήκαν στη Μυτιλίνη όσα συμβήκαν από ακραίες ακροδεξίες και με συμμετοχή από ό,τι ακούμε και μελών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ το τελευταίο διάστημα με τόσο ένταση. Είχαμε όλα την προηγούμενη περίοδο με τη Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατία δεν μιλάει καθόλου γι' αυτό. Ναι, και μιλάμε τώρα. Ναι, δεν θέλω να κάνω κανένα συμψηφισμό για τίποτα. Είναι τελείως ακραίες στάσεις αυτές και είναι άλλο πράγμα όταν παραβιάζεται η νομιμότητα, προφανώς και ασκούνται και οι διώξεις. Και αυτό το λέω και για το θέμα του Ρουβίκονα και το έχει κάνει το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης όπου και ήταν η παραβίαση των νομιμότητας. Είναι ακτιβισμός σε δράσεις. Δεν θέλω να μπω σε χαρακτηρισμούς και δεν είναι αποφυγή αυτό. Είναι ότι ο καθένας προσπαθεί να εκφραστεί με κάποιους τρόπους. Το ίδιο κάνει και το ΠΑΜΕ, όχι με το Ρουβίκονα, το ίδιο με ακτιβισμούς, μορφές των ακτιβισμών. Το αν αυτή η μορφή των ακτιβισμών παραβιάζουν την νομιμότητα, τότε εκεί παρεμβαίνει και το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο. Για να είμαι σαφής αυτό. Και λέω δεν κάνω κανένα συμψηφισμό σε αυτή την ιστορία. Άρα να δούμε πού είναι το βαθύτερο πρόβλημα και το βαθύτερο πρόβλημα σήμερα είναι στο ότι έχει να κάνει με μια συντήρηση της ακροδεξιάς αντίληψης και ατζέντας. Εκεί έρχομαι και λέω γιατί άκουσα και για ένα αστικό νεοφιλελεύθερο κόμμα. Αστικό νεοφιλελεύθερο κόμμα το οποίο. Αναφέρεσαι σε αυτά που είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ναι, ο κ. Μαρκόπουλος. Δεν είναι θέμα το οποίο ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν απαντάω στον Δημήτρη. Το άκουσα λέω από τον Δημήτρη Μαρκόπουλο τώρα. Αλλά είναι αυτό το οποίο είναι η αντίληψη η οποία πλασάρεται συνολικά από την Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, αστικός νεοφιλελευθερισμός, μάλιστα. Είναι δυνατόν να έχουμε μια τέτοια είδους αντίληψη όταν κατέστρεψε όλο το κοινωνικό κράτος. Πήγε στην ιδιωτικοποίηση της υγείας. Πήγε στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Απέλυε δημοσίους υπαλλήλους. Ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Μητσοτάκης προχθές στο ΣΕΒ ζήτησε να μην μεταφέρουν τα χρήματά τους και τις καταθέσεις τους οι Έλληνες επιχειρηματίες στην Ελλάδα γιατί δεν υπάρχει κανονικό κράτος. Αν ρωτήσει έναν πολίτη κάποιος. Αν αυτά συνάδουν με στρατηγική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στο όφελος της ελληνικής κοινωνίας, τότε θεωρώ ότι μάλλον είμαστε μακριά από τέτοια αντίληψη από τους πολίτες. Και οι δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν, θα σας έλεγα, κυρία Μιχελιδάκη, δεν αποτυπώνουν αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο πραγματικά θα δούμε στις εκλογές. Να σας θυμίσω και την αποτύπωση των δημοσκοπήσεων πως ήταν πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Ναι, δεν μπορούμε να στηριχθούμε στο παλιό λάθος για να πούμε ότι γίνεται λάθος και σήμερα όμως. Δεν λέω ότι είναι θέμα. Εμείς παρακολουθούμε, κοιτάξτε κύριε Μετζάνη, εμείς παρακολουθούμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το τι έχει πέρασει ο ελληνικός λαός. Και το τι με δυσκολίες πέρασε και εκείνο που θέλουμε και περνάει, να βγει. Κύριε Ρίγα, και περνάει. Και έχω πει επανειλημμένα και εγώ είμαι από αυτούς που είμαι με ένα συγκεκριμένο πιεστικό μισθό όμως, ο οποίος υπέστη μέσα από το χώρο. Τις προηγούμενες περίοδες των μνημονίων, όλα όσοι έχουμε υποστεί. Δηλαδή, δεν είμαστε μακριά έξω από μια κοινωνία. Άλλοι είναι έξω. Άλλοι είναι έξω που έχουν offshore εταιρείες. Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι βγάζουν χρήματα, χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χρηματοδοτεί η εταιρεία του κ. Μητσοτάκη, τη συζύγου του κ. Μητσοτάκη. Δεν λένε τίποτα. 10 μέρες τώρα δεν έχουν πει τίποτα. Απολύτως, κ. Μετζάνη. Λοιπόν, αυτή όλη η ιστορία πού θα πάει. Εγώ έχω πει επανειλημμένα ότι
εκτελούν συμβόλαια. Δεν τελειώσαν τα συμβόλαια, προσπαθούν να τα εκτελέσουν. Και γι' αυτό τους στηρίζουν όλοι και θέλουν πάση θυσία την επόμενη μέρα να είναι στην κυβέρνηση. Κύριε Ρίγα, συγγνώμη παιδιά, σας συμβόλαια εναντίον του ελληνικού λαού. Προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων. Απλώς εγώ θα γίνω τώρα δικηγόρος του διαβόλου. Αυτά τα ακούμε τρία χρόνια, κύριε Ρίγα. Ακούμε τρία χρόνια ότι υπάρχουν συμβόλαια για να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν είπα θέμα να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μόνο να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τα συμβόλαια τα οποία δεν τελειώσαν. Περιμένουν θα πέσει. Ζητούσαν εκλογές συνεχόμενα. Και τώρα ζητάνε εκλογές. Πιέσαν και τώρα ζητάνε. Πιέσανε και μάλιστα με πολύ άσχημο τρόπο και τους θεσμούς να μην. Θα θυμίσω ότι έλεγε ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης να μην χαϊδεύουν οι θεσμοί τους στην ελληνική κυβέρνηση όταν έδινε τη μάχη. Αυτή είναι η στρατηγική και η πολιτική προς όφελο της ελληνικής κοινωνίας, κ. Μετζάνη. Άρα λοιπόν, να μείνουμε στα πραγματικά. Ποια είναι τα πραγματικά? Εγώ θα το πω ευθέως. Στον αντίποδα κανονικά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, συντριβή της εργασίας ήθελε. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη να είναι μέσα όχι από τη μείωση του εργατικού κόστους, αλλά με την αύξηση του εργατού, με την αύξηση των μισθών, γιατί αυτό προσφέρει και στην ανάπτυξη. Είναι λάθος. Θα μπορέσετε αντίληψη. Να το κάνετε, κύριε Ρίγα. Βεβαίως και θα σας έλεγα ότι εμείς καταφέραμε τις 11-12 μειώσεις μισθών, γιατί εκεί ήταν αυτή τη στιγμή. Δεν έγινε καμία μείωση μισθών από εμάς. Και είπαμε ότι μετά το Σεπτέμβριο θα δούμε και έχει ανοίξει η συζήτηση. Για το θέμα της αύξησης του κατώτατου μισθού, εμείς περάσαμε μέσα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας να αλλάξουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να μην είναι αυτή η καταστροφή η οποία υπήρχε στο χώρο της εργασίας. Και επίσης υπάρχει σε εμάς και μια άλλη αντίληψη. Και είναι καθαρό αυτό το οποίο δεν θέλουν. Δηλαδή, ότι δεν είναι μόνο η προσοχή μας στη σφαίρα της παραγωγής. Είναι και στη σφαίρα της αναδιανομής. Δηλαδή, πρέπει ο πλούτος να αναδιαμηθεί από πάνω προς τα κάτω. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να έχει συμμετοχή του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας. Είναι μοντέλο. Από τον Αύγουστο και κύριε μετά. Λασκαράτο, είναι ένα με μοντέλο. Ένα τέτοιο τρόπο, κύριε Γραμματέα, ώστε τον Οκτώβριο του 19, όπως είπε χθες ο Πάνος Κουρλέτης, να γίνουν οι εκλογές. Και... Ναι, αυτό εγώ δεν θα πω πότε θα γίνουν οι εκλογές. Δεν έχουμε αποφασίσει και ούτε έχει γίνει καμία συζήτηση όσο αφορά την ημερομηνία ή οτιδήποτε άλλο. Οι εκλογές θα γίνουν με τη λήξη της θητείας της ελληνικής κυβέρνησης. Τώρα, αν θα γίνουν έτσι ή αλλιώς, αυτό είναι άλλο θέμα. Γιατί το βάζετε αυτό εσείς, γιατί το διαφοροποιήσετε σε σχέση με την ακριβή ημερομηνία? Δεν διαφοροποιούμε. Είμαι ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Και όλες οι αποφάσεις που παίρνονται θα παρθούν στα πολιτικά όργανα της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, εμείς παραμένουμε ορθά και σωστά ότι οι εκλογές θα γίνουν με τη λήξη της θητείας αυτή της κυβέρνησης. Και θα το έλεγα ότι γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε εκλογές. Τι ζήτησε εκλογές, αφού πάμε καλά? Αφού πάμε καλά. Ναι, ζήτησε εκλογές εφόσον θα βγούμε από την λογική. Σε εσάς πράγματι δεν υπάρχει καμία εισήγηση μέσα στο κόμμα. Σε εσάς στο κόμμα μέσα δεν υπάρχει πράγματι καμία εισήγηση που να λέει ρε παιδιά, αφού βγαίνουμε από τα μνημόνια να εκμεταλλευτούμε τη συγκυρία και να κάνουμε εκλογές, να έχουμε μετά μια καθαρή τετραετία. Καμία εισήγηση. Κύριε Λασκαράτο, επαναλαμβάνω και άποψη και προσωπική, αλλά και θα σας έλεγα σε αυτή τη φάση ότι η θητεία της κυβέρνησης πρέπει να ολοκληρώνεται. Και μάλιστα εμείς αναλάβαμε μια ευθύνη και πολιτική αλλά και κοινωνική κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε αυτά τα οποία εμείς είπαμε και τα λέμε και θα γίνουν αυτά. Πράξη. Δηλαδή θα είναι η κυβέρνηση η οποία θα βγάλει, η αριστερή κυβέρνηση, με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, θα βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Αυτό που δεν καταφέρανε να κάνουν όλη την προηγούμενη περίοδο και μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Γιατί ακούω συνεχόμενο ότι είχαμε μια περίοδο ανάπτυξης. Ποια ανάπτυξη είχαμε? Ποια ανάπτυξη είχαμε? Και ποιος ήταν ο πλούτος και πού πήγε αυτός ο πλούτος? Ανάπτυξη του 4% της περίοδου του εξυγχρονισμού του Σιμίτη. Όταν το χρέος παρέδωσε ο Σιμίτης στον Καραμαλή ήταν δυσθεώρατο. Το είχε τεινάξει στον αέρα. Αυτή ήταν η ανάπτυξη αυτής της περίοδου. Αυτά γιατί δεν τα λέει κανένας? Και γιατί δεν αποτυπώνονται? Δεν αποτυπώνονται, αν θέλετε, και δημοσιογραφικά, και δεν μιλάω για την εκπομπή σας. Το σύνολο. Δέχεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση κριτική. Αλλά δεν είναι κριτική όπως θα έπρεπε να γίνεται με ορθό λόγο. Είναι μια επίθεση με διεστρέβλωση και με fake news και με διεστρέβλωση της πραγματικότητας. Εγώ τη δέχομαι την κριτική. Αλλά δεν μπορεί να διεστρεβλώνει την πραγματικότητα. Δεν μπορεί να λες να κρύβεται ο κ. Γιουγκέρ από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όταν είπε και όχι μίλησε. Όχι για... βγάλτε την έρθει έξω. Ναι, από την πλειοψηφία των μέσων, κύριε Μετζάνη, την έβγαλα απ' έξω κανονικά. Και δεν έχει να κάνει γιατί η ΑΡΤΙΑΡΤ είναι δημόσια τηλεόραση και προφανώς αυτό πρέπει να κάνει πάντα. Όχι μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα σε όλες τις κυβερνήσεις. Αλλά δεν γίνεται όμως εδώ να μην έχουμε ενημέρωση. Από πού ως που λοιπόν δεν αποκρύβεται όλα αυτά τα οποία δήλωσε μέσα στη Βουλή των Ελλήνων και είπε. Είναι ένα ερώτημα
θα σας έλεγα για το πώς διαμορφώνεται η ατζέντα και πώς διαμορφώνεται η πολιτική. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ρήγα. Όταν έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, ότι μόλις μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, αρχίζει μία φάση και το κάθε κόμμα και πόσο μάλλον η κυβέρνηση ή η εκάστοτε κυβέρνηση παροχολογίας. Τάζει πράγματα. Εμείς είμαστε σε μία φάση μεταρρυθμίσεων που μας λένε όλοι και αυτοί που τώρα μας δίνουν εύσημα από την Ευρώπη. Όλα ωραία και καλά, τις μεταρρυθμίσεις και τα μάτια σας και συνεχίστε σε αυτό το δρόμο και μην γκρεμίσετε ότι έχετε φτιάξει. Εάν μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία προεκλογικής περίοδου, πώς θα το χειριστεί η Γιατί, κυβέρνηση? Γιατί, κυρία Μιχελιδάκη, λέτε ότι τάζουμε. Δεν τάζουμε τίποτα. Ό,τι είναι μέσα στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών αλλά και της ανάπτυξης της χώρας και της εξόδου από τα μνημόνια, το τηρούμε. Δεν είμαστε αφέλειες να πάμε να κάνουμε πράγματα τα οποία θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Όταν μιλούσαμε εμείς και δώσαμε 2 χρόνια αυτήν την εισφορά στον κόσμο και το επίδομα και τη στήριξη, γιατί είχε μεγαλύτερο πλεόνασμα και το επιστρέψαμε, δεν το κάναμε μιλώντας εξ αρχής ή βγαίνοντας και φωνασκώντας ότι ναι, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε. Υπήρξε, δόθηκε και δόθηκε με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα στην ελληνική οικονομία, όταν άλλοι δεν θέλανε να το δώσουν και όταν άλλοι μιλάγανε ότι θα δημιουργηθεί και πρόβλημα. Το ίδιο κάνουμε και τώρα. Τούτο δοθέντο λοιπόν, όταν τα δημοσιονομικά πάνε πάρα πολύ καλά, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το πλεόνασμα, έχουμε όλο το δικαίωμα να συζητήσουμε και να πούμε ότι αυτό πρέπει να επιστρέψει και πρέπει η χώρα να μπει σε άλλους ρυθμούς. Και μάλιστα στο μοντέλο το οποίο εμείς προτείνουμε. Ότι δεν μπορεί να είναι συμπιεσμένο να είναι συμπιεσμένη η ελληνική κοινωνία και η δυνατότητά της η αγοραστική. Αυτό δεν συνεισφέρει στην ανάπτυξη. Θα έχουμε και επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασία, κύριε. Δεν σας ακούω. Θα έχουμε επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασία. Αυτό το έχουμε πει και έχει ψηφιστεί ότι θα γίνουν. Θα επαναφέρουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασία μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου που είχε γίνει. Εγώ θέλω να πω όμως και κάτι άλλο, κύριε Μεντζάνη, γιατί αυτή τη στιγμή. Θα μας αφήσουν. Εγώ ρωτάω αυτό αν θα μας αφήσουν ουσιαστικά. Κάτε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και θα είναι και μια διαπραγμάτευση. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι αυτά θα γίνουν γιατί είναι μέσα στο πλαίσιο. Το οποίο δεν θα επηρεάσει τα δημοσιονομικά, δεν θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα από τις συμφωνίες τις οποίες έχουν γίνει όσο αφορά την ανάδειξη ελληνικής οικονομίας. Είμαι σαφής αυτό το οποίο λέω. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε το ασφαλιστικό σύστημα όταν δεν δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας, δεν υπάρχει η αύξηση του μισθού. Γιατί ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο δεν θα γίνει, κατά τη γνώμη μου, από εμάς ή δεν θα επιτρέψουμε αυτό το οποίο ο κ. Μητσοτάκης λέει, ιδιωτικό σύστημα ασφάλισης. Αυτό προέτρεψε. Είπε ότι να χρησιμοποιεί ο κόσμος όπως θέλει. Καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό. Καταστροφή του κοινωνικού κράτους. Ό,τι ήταν σε όλη την πολιτισμένη Ευρώπη και ό,τι πρέπει να υπάρχει. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε εκτός ασφαλιστικού συστήματος πολίτες οι οποίοι δεν έχουν να πάνε στην ιδιωτική ασφάλιση. Γιατί για λίγους θα είναι. Η υγεία είναι για λίγους. Η ζωή είναι για λίγους. Ένα τέλος όμως θέλω να πω και κάτι άλλο. Θέλω να καλέσω τη Νέα Δημοκρατία ευθέως όμως να πάρει θέση μετά από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο 48ωρο. Είναι αδιανόητο να παίρνει. Με τον κύριο Μαρινάκη. Ο κύριος Μαρινάκης, δεν έχω πρόβλημα να τον ονοματίσω. Να παίρνει τηλέφωνο υπουργό και ουσιαστικά να τον απειλεί, να του ζητάει να δοθούν τα ονόματα αυτών που οποίοι έγραψαν τα κείμενα, το κείμενο αυτό. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο συμβαίνει. Αν έχουν συνηθίσει έτσι, εμείς δεν έχουμε συνηθίσει. Και πρέπει να πάρει θέση και τελευταίες ώρες δεν έχει βγάλει κουβέντα. Και νομίζω ότι αφορά το πολιτικό σύστημα και τη δημοκρατία. Για να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, αλλά και να δώσει μια απάντηση που είναι συγκεκριμένη πάνω σε αυτό το θέμα. Θα μπορούσε να πει κάποιο, ρε παιδιά, αυτό μπορεί να ένιωσε ότι είναι ένα χαρακτηρισμό, ο χαρακτηρισμό ναρκέμπορα, για να είμαστε συγκεκριμένοι, τον έφεγε. Τι έπρεπε να κάνει? Είναι η οδός του δικηγόρου, φαντάζομαι. Το νομικό πλαίσιο. Αν νιώθει οτιδήποτε. Βεβαίως, δεν μπορείς να παίρνεις υπουργό. Και όχι η επιλογή του να υπερασπιστεί. Κύριε Σκάρδο, δεν παίρνεις υπουργό και με αυτόν τον τρόπο. Οτιδήποτε μπορείς να κάνει, να μιλήσει, έχει το δικαίωμα ο κάθενας πολίτης πριν καταδικαστεί. Έχει το τεκμήριο της αθεότητας. Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο να παίρνεις, σηκώνεις τηλέφωνα και να παίρνεις υπουργούς ή βασικά στελέχη ενός κόμματος το οποίο κυβερνάει. Είναι αδιανόητο. Αν είχαν μάθει έτσι, δυστυχώς εμείς δεν πρόκειται να τους κάνουμε το χατήρι. Σας ευχαριστούμε. Επειδή είσαι και εκπαιδευτικός, το επόμενο θέμα είναι.